Ομορφιές μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα vlog εδώ στη Βουδαπέστη, την ηλιόλουστη Κυριακή 17 Απριλίου του επίκου έτους 2022. Μη με πατήσει κανείς, θα κατέβω εδώ να σας δείξω αυτό που βλέπω. Το τέλειο το θέαμα. Σούπερ, μας κάνει τέλειο καιρό. Φύγαμε. Like to share your opinions, talking big like somebody's listening. Nobody's listening. It's all fun and games until it doesn't. Toss me out, I'll hit the ignition. Now you listen. Και τώρα έχουμε έρθει στο New York Cafe. Είναι ένα πάρα πολύ γνωστό καφέ εδώ στην πόλη. Κλασάτο. Και πάμε να πιούμε το καφεδάκι μας. Και επειδή ξέρω ότι θα το ρωτήσετε, αυτές είναι οι τιμές. Αυτός είναι μονός, ο καπουτσίνο, γιατί τις έχει και σε ευρώ. Απλά τους καφέδες σας δείχνω, τα φαγητά αφήστε το. Εκεί είναι το γνωστό το spot που βγάζουν όλη η φωτογραφία, γιατί πίσω φαίνεται αυτό εδώ το εντυπωσιακό σαν background. Οπότε πάνε όλοι και βγάζουν φωτογραφίες, θα πάμε και εμείς φυσικά. Και είναι μέσα, τι να πω, σαν μουσείο, σαν εκκλησία, είναι υπέροχο. Λοιπόν, ήρθανε, τι παρήγγειλες? Μία ζεστή σοκολάτα με κονιάκ και με κρέμα από τσέρι. Α, τέλεια. Εγώ το εσπρεσάκι μου. Σου φέρνουν και γάλα με το εσπρεσάκι και νερό. Δεν φέρνουν πουθενά νερό στο Βουδαπέστη, απίστευτο. Και μας δώσαν εδώ και κουλουράκια, μπισκοτάκια. Τέλεια. Λοιπόν, και το story που όλοι περιμέναμε. Πρώτη δουλειά καφέ. Τι καφέ κιόλας. Τοχικός καφέ σήμερα. Ναι, φθηνός. Είσαι έτοιμη για τη φωτογράφηση? Ναι. Ωραία. Είμαστε στο μπαλκόνι όπου φωτογραφίζονται όλοι. Μίλα μου! Μίλα μου! Και έχουμε μπει στο κέντρο μνήμης του Ολοκαυτώματος. Είναι μουσείο. Και πάμε να βγάλουμε εισιτήρια για να μπούμε στο μουσείο. Οι πόρτες ανοίγουν αυτόματα. Παρακαλώ πολύ, εισέλθετε. Υπέροχα. Είναι κρίμα. Να. Εδώ σου έχουν προχωράσει στο μουσείο και σου έχουν ακουστικό και οπτικό υλικό ότι είσαι ένας από αυτούς και ακούς τα βήματα. Τρομακτικό. Να τρίξεις. Πόπο. Journalist humorist. Humorist. Το επάγγελμα τώρα 1836 που γεννήθηκε. Πραγματικά. Τρομερό έτσι. Τα αντικείμενά τους είναι αυτά. Που τους είχαν δει. Ναι. Απίστευτο. Σου λέει εδώ πόσοι ήταν, ξέρω εγώ, τι επαγγέλματα κάνανε. Α, εδώ σου λέει πόσοι ήταν. Όλα τα επαγγέλματα κάνανε, κανονικά. Actor. Και εδώ σου δείχνει συγκριτικά πόσοι πεθάνανε και λοιπά, σε σχέση με 20 χρόνια μετά. Κτηνίατροι. Τα πάντα. Με το
amikor a második magyar hadsereg 1941 tavaszán részt vett Jugoszlávia lerohanásában, majd csatlakoztunk a Szovjetunió elleni háborúhoz. Jóvá a magyar zsidók 100 000-eit. A keleti fronton magyar zsidó munkaszolgálatosok 1000-ei. 1942-43 folyamán a megszállt lengyel és szovjet területeken a zsidókosségét több mint 4 millió embert megöltek. Nyugat-Európából és a Balkánról pedig tömegesen deportálták őket a haláltáborokba. Παντού. Προς ένδειξη σεβασμού στον χώρο, στους ανθρώπους αυτούς και στην ιστορία τους, δεν έχω βάλει εννοείται μουσική πίσω από αυτά τα πλάνα. Αν βρεθείτε ποτέ στη Βουδαπέστη, το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να επισκεφτείτε αυτό το μουσείο. Θα συγκινηθείτε, θα μάθετε πάρα πολλά πράγματα, θα ανοίξει το μυαλό σας και σίγουρα θα βγείτε διαφορετικοί άνθρωποι μέσα από αυτό. Μου άρεσε πολύ σαν εμπειρία. Βγήκαμε μόλις από το μουσείο, είμαστε λίγο σοκαρισμένες. Όλα αυτά, όλα αυτά μέχρι πάνω είναι τα ονόματα όσων πεθάνανε. Όλοι αυτοί οι τείχοι, όλοι. Από πάνω μέχρι κάτω. Και εδώ, στις πετρούλες, έχει και μερικών τις φωτογραφίες. Εδώ σε μερικούς μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν και κεράκια. Πιθανόν από τους απογόνους τους. Τρομερό. Μόλις φύγαμε από το μουσείο και πάμε για να φάμε. Φοβερή εμπειρία. Θέλεις χρόνο, θέλεις ψυχικό σθένος για να πεις εκεί μέσα. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραίο και ήταν ανοιχτό και το Πάσχα. Φοβερό αυτό. Οπότε πήγαμε και εκεί. Και τώρα κάνουμε βόλτα στην ηλιόλουστη Βουδαπέστη. Είμαι με τα γυαλιά ηλίου σήμερα. Λοιπόν, είμαστε εδώ και βλέπω αυτό εδώ το πράγμα. Αυτή εδώ την εκκλησία. Φανταστικό. Είναι μέσα σε μια πλατεία. Μόνη της είναι η εκκλησία ολόκληρη. Υπέροχη είναι. Sorry, but we're not the same. No, we're not the same. Boo-hoo, poor you. Please forgive me, cause I don't feel any pity. I'm fed up with lies. You wanted my demise. Now you're watching me rise. Up in the window right now. Smiler and smiler, you fade out right now. Εδώ είμαστε στο Elizabeth Bridge, το οποίο και θα περάσουμε για να πάμε στο λόφο του Γκέλερτ. Δείτε εδώ πόσο όμορφα είναι. Άλλη Βουδαπέστη είναι εδώ, έτσι, από αυτή που μένουμε.
Λοιπόν, τώρα πάμε προς το λόφο Γκέλετ και εδώ το λεωφορείο μας ανεβάζει στο βουνό. Στην κυριολεξία. Πανέμορφο. Και αυτή τη διαδρομή ακολουθείς για να πας στο λόφο και μπαίνεις μέσα σε αυτό το ανθισμένο τοπίο. Εδώ είμαστε στη μεριά της Βούδας. Από την άλλη είναι η Πέστη. Αυτός εδώ, παιδιά, είναι ο κήπος των φιλοσόφων. Έχει όλους τους σκεπτόμενους, όπως βλέπετε, εδώ προσεύχεται. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι τέλειο. Ήθελα πολύ να το δω. Ο κήπος των φιλοσόφων. Φορέστε γυαλιά ηλίου, γιατί το highlighter μου είναι δυνατό. Και έβγαλα φωτό εδώ, εννοείται. Είναι υπέροχα. Σε αυτό το πάρκο. Τι γνώμη έχεις? Είναι υπέροχο. Και έχεις θέα όλη την πόλη. Δηλαδή απορώ πως Κυριακή δεν είναι εδώ τίγκα όλο. Είναι φανταστικό. Και εδώ πετάνε και χαρταετό. Και φτάσαμε μετά από πολύ περπάτημα στο λόφο Γκέλερτ. Και δείτε εδώ, έχουνε πολύχρωμες πλάκες με δελφίνια πάνω. Τέλειο! Αυτός είναι, υποτίθεται, ο Δούναβης και αυτός εδώ είναι ο Βούδας που συναντάει την Πέστη. Έχει εδώ τα σπιτάκια σκαλισμένα. Wow, είναι υπέροχα. Είναι τέλεια. Πολύ ωραίο. Και εδώ η υπέροχη θέα της πόλης. Φοβερή. Could you love a haunted, haunted house? Or could you love me now? A haunted, haunted house. I'm a haunted house. A haunted, haunted house. If you're too scared, get out. A haunted, haunted house. Αυτή εδώ είναι η γέφυρα της Ελευθερίας. Τώρα είμαστε λίγο κόντρα στον ήλιο. Αυτό εδώ, αν το βλέπετε, είναι το άγαλμα της Ελευθερίας, αν δεν κάνω λάθος, γιατί και εγώ τα διαβάζω, δεν τα ξέρω. Και περιμένουμε το τραμ, τι είναι αυτό, για να μας πάει να κάνουμε μια πολύ ωραία κρουαζιέρα. Και τώρα φτάσαμε επιτέλους στην κρουαζιέρα μας. Ο Δούναβης πράσινος, κλασικά. Και περιμένουμε να μπούμε. Μιλάμε για τίγκα κόσμο, έτσι, έχει πάρα πολύ ουρά. Και ανυπομονούμε. What is this drink and what is this drink? Champagne. Juice or champagne? Yes. Τι θες? Champagne. Thank you. Hi. Hello. Hello. Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο καράβι, βαρκούλα, τι είναι αυτό, ναι, κρουαζιέρα, και με το που μπαίνει σου δίνουν ποτάκι, χαλαρό, πρώτη γουλιά, πρώτη γουλιά χυμό και σαμπάνια. Ω, ξεκινάει,
Τέλεια, φύγαμε, ξεκινάει, να το, κουνιέται. Είναι 7:21. Ήταν να φύγουμε στις 7, τέλεια. Και εμείς αγωνόμασταν, παιδιά, ότι δεν θα το προλάβουμε. Τρέχαμε, δεν φαντάζομαι. Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, ο Δούναβης πράσινος. Είναι απίστευτο αυτό. Μπορεί να είναι και Πασόκ, δεν το ξέρει. Πασόκ. Θα το μεθύσουμε τον ήλιο, σίγουρα, ναι. Quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the phone. So I built my tablets tall. Wandering through these empty halls. Break the cycle now. Walls are coming down. Λοιπόν, και αφού τελειώσαμε με την πάρα πολύ ωραία μας βαρκάδα, κρουαζιέρα, έχουμε εδώ ακόμα μία εξαιρετική εκκλησία, αυτή εδώ, πάμε να φάμε και πάμε σε ένα πολύ ωραίο μπιστρό να φάμε σνίτσελ. Μας έφερε λοιπόν ψωμάκι εδώ το παιδί και τι κάνουμε. Σε πολλές χώρες των Βαλκανίων έχουν σαν έθιμο όταν βλέπουν κάποιον ξένο. Ναι. Σου λέει θα βάλεις μια φέτα ψωμί. Αχα. Με ένα επεξεργασμένο λίπος. Βούτυρο μου είπε αυτός ότι είναι αυτό εδώ. Το παραδοσιακό είναι λίπος, αλλά αυτός μας δίνει βούτυρο. Okay, ναι. Και από πάνω λίγο αλάτι για καλή τύχη. Α. Και μας έφερε και αλάτι εδώ σερβιτόρος, οπότε καλή μας όρεξη. Παιδιά, αυτό είναι το μπάνιο των γυναικών σε ένα μαγαζί εδώ στη Βουδαπέστη. Έχει ήχους από πουλιά και είναι τέλειο. Απίστευτο. Έχω πάθει σοκ λιγάκι. Σούπερ. This emptiness, it hurts like hell. My good intentions let me down. Και ξαφνικά βρισκόμαστε στο σπίτι εδώ, τα κλασικά. Πήγαμε σε ένα μπαρ, παιδιά, τι βρώμα εδώ πέρα τα μπαρς. Τι βρώμα, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Ο κορονοϊός είναι το λιγότερο που μπορείς να πάθεις εκεί μέσα. Λοιπόν, είμαι πτώμα, η ώρα είναι 3 το βράδυ, αύριο φεύγουμε στις 11:10 το πρωί. Ναι. Και δεν έχουμε φτιάξει βαλίτσες, δεν έχουμε κάνει check-in, όλα αυτά τα ωραία. Πρέπει να τα κάνουμε όλα αυτά. Οπότε, χύμα το σημερινό vlog, όπως χύμα είναι και η Βουδαπέστη. Ελπίζω όμως να σας άρεσε. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Αν σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο, μην ξεχάσετε να το κάνετε ένα τεράστιο like, να κάνετε εγγραφή με καμπανάκι στο κανάλι μου,
και να πατήσετε πάνω στην καμπανίτσα για να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις για όλα τα νέα μου βίντεο και φυσικά ακολουθήστε με στο Instagram, όπου εκεί ονομάζομαι Another Makeup World. Αυτά από μένα, ομορφιές μου, φιλιά πολλά!